Αυτό είναι δηλαδή το. Χέρια μου, ποδιά μου, σταμάτα. Χέρια, πόδια. Για να δω το χεράκι σου. Γύρισε και λίγο. Και βάλε και το σταματάκι του. Όπου. Ναι. Ο Ιώσης Κοξάκη είναι μέλος της οικογένειας των εντεροειδών, η οποία περιλαμβάνει επίσης τον ιό της πολιομελίτιδας και της υπατήτιδας Α. Ζει στο ανθρώπινο πεπτικό σωλήνα. Μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο, συνήθως όταν δεν πλένονται καλά τα χέρια και από επιφάνειες που έχουν μολυθεί από περιτώματα. Σε αυτές τις επιφάνειες, ο ιός Κοξάκη μπορεί να επιζήσει για αρκετές ημέρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ιός Κοξάκη προκαλεί ήπια γρυπώδη συμπτώματα που φεύγουν στην ολοκλήρωση του κύκλου χωρίς θεραπεία. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές λοιμώξεις. Ναι, έχουμε μια έξαρξη αυτές τις μέρες του Ιού Κοξάκη. Υπάρχουν περιστατικά δηλαδή που έρχονται στο νοσοκομείο. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά. Τι πρέπει να προσέχουμε. Είναι ένας εντεροϊός, μεταδίδεται με την εντεροστοματική οδό, δηλαδή με τα ούρα, τα κόπρανα και με το σάλιο. Άρα, προκειμένου να προληφθεί η μετάδοση, χρειάζονται καλές συνθήκες υγιεινής, καλό πλύσιμο των χεριών και καλό καθάρισμα στις τουαλέτες που χρησιμοποιούν πολλά παιδιά. 3 με 4 ημέρες πυρετός και ξανθήματα και ένας συνολικός κύκλος του ιού περίπου 8 με 10 ημέρες. Ο ιός του Κοξάκη, όπως μας λέει ο διευθυντής και η ομάδα γιατρών της παιδιατρικής κλινικής του Ποδοσάκη Νοσοκομείου, βρίσκεται σε έξαρση. Κυρίως είναι σε ηλικίες μέχρι 5 χρονών, όμως μπορεί να είναι φορείς του ιού και οι ενήλικες, χωρίς να νοσήσουν και να το μεταδώσουν στα παιδιά τους. Γι' αυτό χρειάζονται καλές συνθήκες υγιεινής σε όλους τους χώρους. Μπορεί να κάνει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας ή πατήτιδας α. Ο πυρετός είναι ένα από τα συμπτώματα επίσης. Το κύριο χαρακτηριστικό της λίμωξης χαρακτηριστικό... από Κοξάκη που λέμε και είναι το εξάνθημα χεριών, ποδιών και στόματος. Άρα είναι ένα εξάνθημα που βγάζει στα χέρια, στα πόδια και στο στόμα. Και αυτό είναι πολλές φορές η αιτία να χρειαστεί να νοσηλευθούν επειδή κάνουν τα έλκη στο στόμα και δεν μπορούν να φάνε για να μην αφεδετωθούν. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να νοσηλευθούν τα παιδιά αυτά. Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, τι πρέπει να κάνουν. Συμπτωματικά τα αντιμετωπίζεις. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, καθαρή υγιεινή. Δηλαδή οι τουαλέτες και τα παιχνίδια που πιάνουν αυτά τα παιδιά να καθαρίζονται. Γι' αυτό και μεταδίδεται πολύ συχνά στους παιδικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν τις ίδιες τουαλέτες, που χρησιμοποιούν τα ίδια παιχνίδια, γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ, μεταδίδεται με τα κόπρανα και με το σάλιο. Είναι μια ιωσή που απλώς κάνει κύκλο. Δηλαδή... κάνει τον κύκλο του. Αρχικά κάνει πυρετό μέχρι τις τρεις πρώτες μέρες και αλλά το εξάνθημα μπορεί να κρατήσει για 7 με 10 μέρες. Και γιατί μπορεί να είναι, όσο απλώς είναι, μπορεί να είναι και επικίνδυνος ο ιός αυτό. Είναι και επικίνδυνο γιατί κάποια στελέχη του ιού μπορεί να κάνουν και εγκεφαλίτιδες ή μηνυγκίτιδες.